Να ακούσουμε τον κύριο Καρθανασόπουλο. Καταρχάς, ένα σχόλιο από αυτά που ακούστηκαν, ότι είναι ανιστόρητη και επιλεκτική ιστορική αναδρομή του κύριου Πλεύρη. Γιατί για 50 χρόνια τώρα και παραπάνω, το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, με τους επίκους, τις δολοφονίες, τους βιασμούς, το εμπάργκο, δολοφονεί το λαό της Παλαιστίνης. Ένα. Και δεύτερον, τους τζιχαντιστές και όλες αυτές τις οργανώσεις τους όπλησαν οι Δυτικοί, οι Αμερικάνοι πρώτα και κύριοι, απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και στο σοσιαλιστικό σύστημα. Άρα τώρα βλέπουν τα επίχειρα όλων αυτών που κάνουν στο παρελθόν. Ένα. Δεύτερον, εμείς το λέμε καθαρά ότι το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, με τις πλάτες των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, άνοιξε τις πύλες της κολάσεως στην περιοχή. Με τη μαζική σφαγή των Παλαιστινίων, με τις δολοφονίες πολιτικών εκπροσώπων, με την επέμβαση της Χερσαία. Είναι σφαγή αυτό που έγινε 7 του μηνός, 7 του Οκτώβρη. Το αναγνωρίζετε αυτό, το αναγνωρίζετε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να βάλουμε, πάμε στο γεγονός αυτό. Να βάλουμε συνολικά τα ζητήματα, πώς έχει το Ισραήλ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το καταδικάζετε ή όχι, ένα εμείς χρόνο λέμε, μετά λοιπόν, ότι, θεωρείτε ότι ήταν εμείς μια... τι λέμε λοιπόν, ότι τέτοιου είδους αντιδράσεις... Δικαιολογείται αυτή την αντίδραση, είναι δικαιολογημένο. Προσέξτε, όταν έρχεται και σε σκοτώνουν και σε βιάζουν, εμείς τι λέμε. Εμείς τι λέμε, κοιτάξτε, καταρχάς, εμείς δεν έχουμε σχέση πολιτικά με την Χαμάς. Έτσι, ένα το κρατούμενο αυτό. Αλλά δεν μπορεί στο ρόλο του θήτη, που είναι το κράτος του Ισραήλ, να ισοπεδώνουμε και τα θύματα, που είναι ο Παλαιστινιακός λαός, διαχρονικά να το πάρουμε. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει σε αυτό, ότι η ίδια η Χαμάς χρησιμοποιεί λοιπόν, ως ασπίδα αυτούς τους ανθρώπους, του οποίους εσείς τώρα... Τι καλά τώρα, γιατί αυτούς τον αμφισβητείτε. Αυτές λοιπόν είναι... Καταρχάς, στην λωρίδα της Γάζας η κυβέρνηση έχει εκλεγεί από την Χαμάς. Από την κυβέρνηση, την εκλεγμένη. Είναι μια τους πολιτική οργάνωση. Αυτούς τους ανθρώπους είναι στους μια σπίδα. Πολιτική οργάνωση. Είναι κάτι που αυτές, πρέπει να καταδικαστεί. Αυτές είναι δικαιολογίες. Αυτές είναι δικαιολογίες για να μπορέσουν τι να πούνε. Δεν να, είναι λίγο επιλεκτικό αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Για τις σφαγές του λαού. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. Επιλεκτικά τα θύματα, επιλεκτικά η μεγάλη εικόνα. Και εμείς λέμε ότι αυτή η στάση του Ισραήλ έχει ως αποτέλεσμα τα αντίπεινα που υφίσταται και ο λαός του Ισραήλ. Όπως αυτό που έγινε με την σφαγή της 7 του Οκτώβρη. Δεν το καταδικάζεται όμως αυτό που μα είναι αντίπρα που πληρώνει και ο λαός. Πληρώνει και ο λαός του Ισραήλ. Ένα χρόνο μετά. Αυτές γιατί τις δεν το καταδικάζεται αυτό. Αυτές, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε και να δικαιολογήσουμε. Όπως καταδικάζεται αυτά που λέτε που κάνει το Ισραήλ 50 χρόνια, αυτό γιατί δεν το καταδικάζεται. Να πάρουμε και να δικαιολογήσουμε. Γιατί στα πλαίσια των αντιπίνων. Τα αντίπεινα δικαιολογούνται δηλαδή στους αμάχους. Δηλαδή το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην άμυνα. Το Ιράν δεν έχει δικαίωμα στην άμυνα, όταν του βομβαρδίζει πρεσβείες. Άρα η Χαμάς έχει δικαίωμα να μπαίνει μέσα στο Ισραήλ και να παίρνει εχμαλώ τους. Όταν σκοτώνει πολιτικό και να βιάζει γυναίκες. Προσωπικό και στελεχικό του Ιράν, αυτοί δεν έχουν δικαίωμα. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση η οποία γενικεύεται και η οποία πρωτοστατεί το Ισραήλ σε αυτή τη γενίκευση των πολεμικών συγκρούσεων με τις πλάτες των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ, ανοίγει πραγματικά τις πύλες της κολλάς για ένα γενικευμένο πόλεμο. Η χώρα μας τι πρέπει να κάνει μέσα σε αυτό, πιστεύω. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς καταρχάς συμμετέχουμε. Πώς. Είμαστε μπλεγμένοι. Είμαστε μπλεγμένοι με το στρατόπεδο του Ισραήλ, των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Και πόσο συμμετέχουμε. Οι δύο φρεγάτες. Οι οποίες είναι η μία ανοιχτά του Λιβάνου και η άλλη στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά μια σε αποστολή του ΟΗΕ είναι εκεί. Δεν είναι στο ΟΗΕ. Η UNIFIL ή ΟΗΕ είναι. Δεν είναι. Ανοιχτά του Λιβάνου. Ναι, γιατί τι προσπαθεί να κάνει αυτή. Πρώτον, να προσπαθεί να προστατεύσει να περάσει τα πλοία. Να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την Ανατολική Μεσόγειο. Σοβαρά. Όταν έχει συγκεντρωθεί τόσο πολύ πολεμικό στόλο στην περιοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και άλλες χώρες να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Όταν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση. Άρα να φύγουν λέτε δύο φρεγάτες. Συμμετέχει στην εμπόλεμη κατάσταση. Η παρουσία εκεί, οι δύο φρεγάτες, επειδή και εσείς είσαστε υπέρ του λαού και, και τα δεινά τα οποία ζει τώρα. Οι φρεγάτες εκεί μεταξύ άλλων είναι για να προστατεύσουν όντως και την ναυτιλία και το εμπόριο. Γιατί άμα δεν υπήρχαν και γινόταν γύρω-γύρω, τότε θα υπήρχε μια ακρίβεια για την οποία θα καταδικάζετε την όποια κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει μέτρα. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεται το ΚΚΕ. Θα δούμε την αιτία όμως γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γιατί είναι πόλεμος. Και η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο. Αυτόν τον πόλεμο ποιος τον έχει ξεκινήσει? Το Ισραήλ τον έχει ξεκινήσει με τους σύμμαχούς τους. Που προσπαθούν να επιβάλλουν τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο τώρα. Στο Ιράκ δικές τους κυβερνήσεις, στη Συρία δικές τους κυβερνήσεις, σε όλη την περιοχή.
να επιβάλλουν αυτή την κατάσταση. Η κυρία θα έλεγα ότι αργήσανε, άφησαν τον Άσαν Ταλονίδη για χρόνια, αλλά αυτό είναι άλλο. Δεν πήραν επιβάλλον για την κυβέρνηση. Τον άφησαν και μακέλευε τον λαό του Άσαν. Καθαρά ότι η Ελλάδα πρέπει να απεμπλακεί και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες που είναι στο εξωτερικό, να σταματήσει η άσκηση που είναι πρόβα πολέμου που γίνεται αυτές τις μέρες στην περιοχή της Ανδραβίδας, στην περιοχή τη δικιά μας. Γιατί ακριβώς αποτελεί πρόβα πολέμου σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και να κλείσουν οι δύο σύντομες κουβέντες. Κύριε Καθαρίζου, δεν έχετε κουκουέσιο κομματικά, οπότε δεν τα έχετε λύσει εσείς, οπότε δεν έχετε τέτοια προβλήματα. Είναι και απώλεια των πολιτικών που έχουν ασκηθεί. Οι αντιλαϊκές πολιτικές και ο εκφυλισμός των πολιτικών αυτών που ακολουθεί κατά προηγούμενο έχει οδηγήσει και στον οργανωτικό εκφυλισμό. Ωραία.